Χριστώσον Κύριε των λαών Σου και ευλογήσον την κληρονομία Σου. Νίκας της ευσεβέση κατά βαρβάρων δωρούμενος και των σων φυλάτων δια του Σταυρού Σου πολίτε. Σώσον Κύριε των λαών Σου και ευλογήσον την κληρονομία Σου. Νίκας της ευσεβέση κατέναντίον δωρούμενος και των σων φυλάτων δια του Σταυρού Σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών Σου και ευλογήσον την κληρονομία Σου. Νίκας της ευσεβέση κατέναντίον δωρούμενος και των σων φυλάτων δια του Σταυρού Σου πολίτευμα. Ο καθιερωμένος αγιασμός για την έναρξη του νέου δικαστικού ετούς πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι σήμερα στα δικαστήρια του Βόλου από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Δημητριάδος Χερμηρίου Ιγνάτιο. Το παρόν έδωσαν πολλοί δικηγόροι της πόλης του Βόλου, με τις ευχές να ανταλλάσσονται για μια καλή δικαστική και δικηγορική χρονιά. Τις καλύτερες ευχές έδωσε και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δημητριάδος, ο οποίος πάντοτε είναι δίπλα στους δικαστικούς και τους υπαλλήλους των δικαστηριών και επισήμανε χαρακτηριστικά στις δηλώσεις του. Νομίζω ότι στην κρίσιμη εποχή που ζούμε, το να εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη και όλους τους παράγοντες της είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα. Εμείς ευχόμεθα και προσευχόμεθα ο Θεός να τους χαρίζει δύναμη, σοφία, για να εκτελούν τα καθήκοντά τους με ακρίβεια, κατά το δυνατόν με επίοικια, θα λέγα εγώ ως επίσκοπος, αλλά σίγουρα για να μπορούμε να έχουμε κοινωνική δικαιοσύνη και να μπορούμε να συγκροτούμε σωστά την κοινωνία μας. Επίσης, με την ευκαιρία θέλω να σας πω ότι ετοιμάζουμε μαζί με τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου μια εκδήλωση στα πλαίσια της εορτής του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου. 3 Οκτωβρίου το απόγευμα στο Συνεδριακό Θεσσαλίας θα έχουμε δύο πολύ σημαντικούς ομιλητές για το θέμα των θρησκευτικών ελευθεριών στην Ελλάδα. Θα είναι ο Σύμβουλος Συνήγορος του Πολίτη και ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων. Νομίζω ότι θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που την προαναγγέλουμε και απευθύνεται φυσικά στους νομικούς και στους δικηγόρους της πόλης και της περιοχής μας. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου του Βόλου, κ. Στρατηγόπουλος, τοποθετούμενος στις τηλεοπτικές κάμερες, ευχήθηκε να βρεθεί και μια καλή λύση για τους δικηγόρους αλλά και ολόκληρη την πόλη σε ό,τι αφορά στα δικαστήρια και το νέο δικαστικό μέγαρο. Διότι, όπως είπε χαρακτηριστικά, ο Βόλος αξίζει περισσότερα. Μία περίοδο ελπίδας για ένα δικαστικό έτος με λιγότερα προβλήματα σε σχέση με το προηγούμενο, με πολύ μεγαλύτερη ένταση σε σχέση με το παρελθόν πλέον υφίσταται. Μπροστά σε αυτές τις προκλήσεις, τουλάχιστον οι λειτουργοί και οι συλλειτουργοί της δικαιοσύνης οφείλουν να τοποθετούνται με αίσθημα υπευθυνότητας, αλλά κυρίως με πνεύμα ενότητας και σύνθεσης. Είναι μια όλως απαραίτητη ψυχολογική στάση όλων των λειτουργών και συλλειτουργών της δικαιοσύνης για να εξαντλήσουμε κάθε προσπάθεια επιτυχούς αντιμετώπισης υπαρκτών προβλημάτων. Επίσης και άλλοι εκπρόσωποι και λειτουργοί της δικαιοσύνης τοποθετήθηκαν στο πλαίσιο της εκδήλωσης. Οι στιγμές δύσκολες είναι πολλές, οι στιγμές της πίεσης είναι πολλές, αλλά κάνουμε ό,τι είναι δυνατό από την μεριά μας και ευχόμαστε, γιατί σήμερα είναι η δική μας πρωτοχρονιά. Καλό είναι να μην γκρινιάζουμε, να ευχηθούμε όλα να πάνε καλά και πρώτα απ' όλα να έχουμε την υγεία μας. Καλή δικαστική χρονιά σε όλους. Ελπίζω και πιστεύω ότι η συνεργασία μας θα είναι άψογη όπως ήταν όλα αυτά τα χρόνια. Και είμαστε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε προκύψει χωρίς ενδιασμό.